πάρα πολύ, Μανουσία μου, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια μάνα αφήνει το παιδί της στην αδελφή της και συμβαίνουν όλα αυτά. Ρούλα μου, να μας πεις λίγο το ρεπορτάζ. Θέλω πρώτα να δούμε ένα μικρό βίντεο, καθώς μετά έχουμε και τον αδελφό που μας μιλάει. Να το δούμε, παρακαλώ. Με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, η 37χρονη θεία περνά το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Πάτρας. Η ίδια κατηγορείται πως έβαζε την 8χρονη ανιψιά της να γδύνεται και να κάνει άσεμνες πράξεις, ενώ παράλληλα την βιντεοσκοπούσε. Με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, η 37χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα και οδηγήθηκε στις φυλακές. Η 37χρονη θεία κρατούσε το παιδί της αδελφής της, την 8χρονη ανιψιά της, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η θεία φέρεται να δήλωσε μεταμέλεια σε ό,τι αφορά την πράξη της βιντεοσκόπησης, ενώ κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε πως λατρεύει την ανιψιά της και πως δεν κατάλαβε ότι έκανε κάτι κακό στο παιδί. Η μικρή εξακολουθεί να παρακολουθείται από ειδικούς στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ενώ αναζητείται ποιο ίδρυμα θα την φιλοξενήσει, αφού απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως τα λέγαμε και στη σύσκεψη, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα και Μανουσία μου, από ψυχολογικής πλευράς θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά. Όμως θέλω οι τηλεθεατές να καταλάβουν το εξής, ότι η μάνα δούλευε. Ναι, κάποιες μέρες που έλειπε από το σπίτι, στο σπίτι βρισκόταν η αδελφή της που κρατούσε το μικρό παιδί, το 8χρονο κοριτσάκι. Η μάνα δεν είχε καταλάβει κάτι? Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, εφόσον δεν έχει ασκηθεί κάποια δίωξη εναντίον της, υποθέτουμε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν καταλάβει ότι δεν γνώριζε κάτι η μητέρα. Από την ανάκριση που έγινε, υπάρχει σύμφωνη γνώμη δικαστή και εισαγγελέα? Ανακριτή και εισαγγελέα. Ανακριτή, συγγνώμη, ναι. Ανακρίτρια συγκεκριμένα και εισαγγελέα, οι οποίοι έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί και οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές. Και ερχόμαστε τώρα να πούμε. Ένα παιδί σε ηλικία 8 ετών, κοριτσάκι, η θεία του ζητά να κάνει κάποιες συγκεκριμένες άσεμνες πράξεις, κάποιες χειρονομίες, κάποια χαϊδέματα, μέχρι εκεί τα μπορούμε να πούμε. Τα οποία καταγράφει σε βίντεο. Τα οποία καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο. Πώς τα βρίσκουμε αυτά? Πηγές στην αστυνομία τους ενημέρωσαν για αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Τουλάχιστον δεν μπορώ εγώ να πω κάτι. Δεν ξέρω τα κότσια που μίλησαν με τον δικηγόρο. Να για τους τηλεθεατές. Ναι, κάποιος είχε δει αυτό το βιντεάκι. Φτάνει ότι υπάρχει ένα βίντεο. Ακριβώς. Δεν έχει βγει στο ίντερνετ μέχρι στιγμής. Δεν έχει βγει στο... Κάνουν έφοδο στο σπίτι. Βεβαίως, και βρίσκουν στο κινητό της συγκεκριμένης κυρίας, εντός εισαγωγικών του κυρία, δεν ξέρω πώς κρίνουμε ο καθένας, αυτό το υλικό με το ανιψάκι της, την ανιψούλα της, τη μικρή, την 8χρονη, η οποία κάνει κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, βγάζει τα ρουχαλάκια του κτλ. Είναι 37 η κυρία 37 αυτή. Η κυρία. Οδηγείται, η μαμά λοιπόν. Της πόσο είναι, περίπου 40? Είναι γύρω στα 40. Θέλω να δούμε. Και υπάρχει και ένας αδελφός. Υπάρχει και ο θείος. Να, αυτό θέλω. Θέλω να δούμε τι λέει ο θείος για να έχουμε όλα τα στοιχεία και να ανοίξουμε την κουβέντα. Γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε μια μητέρα, έχουμε μια αδελφή που κάνει αυτές τις πράξεις και έχουμε και έναν αδελφό. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λέει? Θέλω κι εγώ πολύ, για να δω. Έλεγε απλά γδύσου, πες αυτά τα λόγια, βάλε... Τι λόγια, το έχετε ακούσει αυτό το βίντεο? Α, ναι, το έχω ακούσει, ναι. Τι έλεγε έτσι περίπου, να γνωρίζει ο κόσμος αν ήταν σοβαρό ή όχι? Δηλαδή διάφορα σεξουαλικά πράγματα, με το μικρό τα έκανε. Εσείς το έχετε δει αυτό το βίντεο? Ναι, το έχω δει, ναι. Πώς σας φάνηκε? Δεν ήταν σωστό καθόλου. Παρέπεμπε δηλαδή σε πορνογραφικό υλικό, έτσι? Μπράβο, μπράβο. Βίντεο που βλέπουμε στο διαδίκτυο καμιά φορά. Μπράβο, ναι. Αυτά που γίνονται δηλαδή συνεχώς. Έκανε κάποιο λάθος με ένα μικρό 8χρονο παιδάκι. Εντάξει, ο οποίος τώρα το έχει μετανιώσει αυτό που έκανε. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί το έκανε αυτό, τι ισχυρίστηκε? Το έκανε γιατί δεν το ήθελε. Έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα και της ήθελε μία τρέλα δε στο μυαλό να το κάνει αυτό. Αυτές τις φωτογραφίες θα τις χρησιμοποιούσε κάπου? Όχι, όχι. Μόνο τις τράβηκε από το κινητό της, το βίντεο. Αυτό έγινε μία φορά ή γινόταν επανειλημμένα? Όχι, μόνο μία φορά γινόταν αυτό. Επανειλημμένα όχι. Δηλαδή υπήρχε ένα βίντεο μόνο? Ναι, μόνο ένα βίντεο. Και αυτό το έχουν εξετάσει κάτω στην ασφάλεια, αν το έχει χρησιμοποιήσει καθόλου στο ίντερνετ. Και είδαν ότι όχι, δεν το έχει χρησιμοποιήσει, δεν το έχει, δηλαδή, χρησιμοποιήσει ξανά. Έχει μετανιώσει? Ναι, πάρα πολύ, ναι. Η μητέρα τι λέει γι' αυτό, η μητέρα του παιδιού? Η μητέρα τι λέει?
Είναι μετά του παιδιού. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, δεν το ήξερε. Αλλά όταν το έμαθε, λέει ότι αξίζει μια φυλάκιση να γίνει. Έχετε καθόλου ενημέρωση πώς είναι το παιδί αυτή τη στιγμή? Βρίσκεται στο Ρίο, βρίσκεται στο νοσοκομείο. Και νοσηλεύεται εκεί πέρα, γιατί θα το πάνε σε κάποιο ίδρυμα. Γιατί εκεί που μένει είναι σε κατάλληλο μέρος με τη μάνα του. Ζει δηλαδή σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι και πολύ σωστές. Πιστεύετε δηλαδή ότι ευθύνεται και η μητέρα του για το αποτέλεσμα? Όχι, όχι. Η 37χρονη φύλαγε το παιδί όταν έλειπε η μητέρα? Ναι, όχι καθημερινά, μία φορά τη βδομάδα. Και δεν ήξερε τίποτα η μητέρα για αυτό που γινότανε. Λοιπόν, Μανουσία, Γιώργο και αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έχουμε μια μητέρα η οποία αφήνει το παιδί σε αυτή την αδερφή που βιντεοσκοπεί. Έχουμε έναν αδερφό που λέει απλά το έκανε. Υπάρχει λέξη απλά μέσα σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος γνωρίζει, γιατί με το ρεπορτάζ έχει ασχοληθεί και η Βαλεντίνη Ράντι. Βαλεντίνη μου, υπάρχει γιαγιά παππού σε αυτή την ιστορία? Υπάρχει γιαγιά στην οικογένεια, η οποία γιαγιά είναι αρκετά κοντά στο παιδί. Άρα δεν έχει μιλήσει εκείνη μέχρι τώρα. Θα φανούν σίγουρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες της γιαγιάς που θα καταθέσει στην αστυνομία, Ζήνα. Προς στιγμήν υπάρχει ουσιαστικά αυτό που συνέβη και προφυλακίστηκε. Δηλαδή δεν έχουμε ότι έχει γίνει δικαστήριο, ότι έχουν γίνει τίποτα. Όχι, έχει προφυλακιστεί. Έχει προφυλακιστεί. Απλώς αυτό, γεννιούνται κάποια ερωτηματικά, Ζήνα. Πρώτον, ότι με εντολή του εισαγγελέα το παιδί έχει μετακινηθεί στο νοσοκομείο του, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρίο. Δεν θα επιστρέψει στην οικογένεια, αλλά θα πάει σε ίδρυμα. Γιατί το οικογενειακό περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο. Το οικογενειακό περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι ακόμη και για τον θείο που τον ακούσαμε τώρα να μιλάει, ότι όταν και ο ίδιος δηλώνει ότι είχε δει αυτό το βίντεο και ο ίδιος δεν είχε προβεί σε κάποια ενέργεια. Επίσης να προσθέσουμε. Μήπως όμως, λέω εγώ, το είδε, το είπε κάπου αλλού και εκεί που το είπε, από εκεί που το είπε έγινε η καταγγελία. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λέω, γιατί το οικογενειακό περιβάλλον δεν το έχουμε κυκλώσει από παντού. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την αδελφή που προφυλακίστηκε και έχουμε και τον αδελφό που λέει τα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Θεία, γιατί μιλήσαμε λίγο πριν την εκπομπή. Αυτό που μας είπε να μεταφέρουμε είναι πως έχει ζητηθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη για την θεία. Μανουσία. Ναι, από πού να ξεκινήσουμε? Ο λόγος μόνο σε σένα, γιατί ως ψυχολόγος και μάλιστα διακεκριμένη στη δουλειά σου πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και γενικότερα, τι είναι αυτό που εισπράττεις και που μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές? Καταρχάς, Ζήνα μου, να πούμε ότι αυτό το οποίο σοκάρει είναι ότι βλέπουμε ότι είναι η θεία, βλέπουμε ότι είναι το φίλο. Συνήθως οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% είναι ανδρών όταν αφορά παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Ακόμα και αυτό το μοντέλο και αυτό το στερεότυπο, το να βλέπουμε να είναι θεία, γυναίκα, που να οδηγείται σε άσεμνες πράξεις απέναντι στο ανήλικο, στην ανήλικη ανιψιά της, από μόνο το αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να ακούσουν ότι μιλάμε για παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Πολλές φορές θεωρούμε σεξουαλική κακοποίηση όταν προβούμε σε κάποια πράξη σεξουαλική. Ωστόσο, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύτερο φάσμα. Δεν σημαίνει μόνο ότι θα κακοποιήσω το παιδί σεξουαλικά, ακόμα και το να βιντεοσκοπήσω ένα παιδί, το να το οδηγήσω να κάνει πράξεις που δεν έχει το γνωστικό επίπεδο να καταλάβει τι κάνει, όπως 8 επίσης, είπαμε ήταν το συγκεκριμένο 8 παιδί. Ετών, επίσης τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό το ότι αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης, φροντίδας και αγάπης με τα άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο οδηγεί και αυτά τα παιδιά στο να μην θέλουν να ομολογήσουν ή να πούνε κάτι, διότι από τα ίδια άτομα λαμβάνουν φροντίδα και αγάπη. Και αυτό, ναι. Συγγνώμη. Άρα για αυτό το λόγο τα παιδιά συνήθως δεν μιλάνε. Τα παιδιά φοβούνται ή θεωρούν ότι αυτό που μου κάνει θεία είναι καλό. Το ένα είναι ο φόβος, το αν πω κάτι, μήπως φταίω εγώ. Το δεύτερο είναι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι κερδίζουν πολύ την εμπιστοσύνη των παιδιών. Όταν είναι μία θεία, όταν είναι ένα πρόσωπο σημαντικό, γιατί τα παιδιά, τους μεγάλους, μέσα στην οικογένεια, τους θεωρούν τους σημαντικούς ανθρώπους, αυτούς που θα εμπιστευτούν και θα τους βοηθήσουν ή θα τους φροντίσουν. Είναι πολύ αντικρουόμενο αυτό. Το ίδιο πρόσωπο, η θεία που φρόντιζε το παιδί, διότι σε κάποια διαδικασία θα φρόντιζε, θα έπαιζε με το παιδί
κερδίζει την εμπιστοσύνη και δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ως κάτι κακό. Αυτό γιατί... που έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς, να προσθέσουμε Ζήνα, είναι με πόση άνεση το παιδί ήταν θετικό στις προτροπές της θείας. Ναι. Πείτε το. Προσέξαν το βίντεο και θεωρούσαν με την πόση άνεση. Έβγαζε τα ρουχαλάκια το παιδί και ανταποκρινόταν θετικά δηλαδή, σε αυτό το οποίο έλεγε η θεία. Το έπρατε. Ναι. Προφανώς Ζήνα το παιδί το είχε δει σαν παιχνίδι. Εντάξει, εκμεταλλεύτηκε αυτό που είπε και η ψυχολόγος μας. Εκμεταλλεύτηκε η κυρία την. Απλώς για να. Πριν να ολοκληρώσουμε το θέμα και δώσουμε διαφημίσεις, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε μάθει ότι υπάρχει παιδοψυχίατρος που έχει αναλάβει το παιδί και όλο αυτό, θα προσπαθήσουμε να τη βρούμε. Και είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία της. Αλλά θέλω να πούμε στους τηλεθεατές, για ένα γονιό που μας ακούει, ένα-δύο σημάδια τα οποία βοηθούν στο να αναγνωρίσουμε αν ακόμη και συγγενικό μας πρόσωπο. Ναι. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για το παιδί μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι αυτό εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού. Δηλαδή είναι διαφορετική η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού όταν είναι 3, όταν είναι 6, όταν είναι 8, εφηβεία, προεφηβεία. Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν στην προεφηβεία και εφηβεία. Ναι. Εκεί που το παιδί πια δεν έχει οριμάσει ούτε σεξουαλικά, ούτε κοινωνικά και είναι πολύ ευάλωτο. Ένα σημάδι, μάλλον υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια και ενδείξεις. Το σημαντικό είναι ότι ο γονιός γνωρίζει το παιδί, γνωρίζει τη συμπεριφορά του. Οτιδήποτε ξεφεύγει από μια συνηθισμένη συμπεριφορά θα πρέπει να δημιουργεί κάποιες υποψίες και ένα κίνδυνο. Να μια μάνα πάντως που δεν κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει στο παιδί. Μου κάνει εντύπωση αυτό, διότι όλες... Εκτός και αν το κατήγγειλε η μητέρα. Εκτός αν δεν είχε τόσο στενή επικοινωνία, διότι οι γονείς ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι οι συμπεριφορές των παιδιών. Όταν ένα παιδί ξαφνικά αρχίζει να έχει φοβίες, δεν κοιμάται καλά, έχει αναπτύξει μία σχέση το να μην θέλει να κάνει μπάνιο ή να αποφεύγει ή να θέλει να κάνει πάρα πολύ. Ή να μην θέλει να το κάνει μπάνιο η θεία. Ναι, δεν θέλει να έρχεται σε επαφή με ενήλικες. Του δημιουργείται ένας τρόμος σε μεγαλύτερες ηλικίες, εφηβεία. Βλέπουμε μία πτώση. Της επίδοσης των μαθημάτων. Βλέπουμε ότι το παιδί γίνεται πιο συνεσταλμένο, πιο καταθλιπτικό. Κλαίει συχνά. Έχει κάποιες συμπεριφορές για την ηλικία του σεξουαλικές που δεν θα έπρεπε να είναι. Αυτά είναι σημάδια που έναν γονιό θα πρέπει να τον ανησυχήσουν και να ξεκινήσει μια επικοινωνία με το παιδί. Όχι να το βάλουμε το παιδί σε ανάκριση, πες μου τι έγινε, αλλά να το βοηθήσουμε έτσι ώστε να αρχίσει να μιλάει, να πει ακριβώς αυτό που το βασανίζει. Αχ, σαν μάνα πονάω πάρα πολύ για αυτές τις καταστάσεις. Ελπίζω και εύχομαι δικούς μου ανθρώπους που έχω δίπλα μου να μην του συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ξέρω αν ένας γονιός μπορεί να διαχειριστεί επί της ουσίας κάτι τέτοιο. Όταν μάθει ένας πατέρας ότι το παιδί πάει στο σπίτι του κουμπάρου, του θείου ή ενός φίλου και συμβαίνει αυτό, τότε η διαχείριση είναι το πιο δύσκολο πράγμα, Μανουσία μου. Απόλυτο δίκαιο. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Γι' αυτό λέω μακριά από μας, αλλά συνήθως είναι κοντά σε μας, κοντά σε εσάς. Μετά τις διαφημίσεις, ερχόμαστε με ένα θέμα.